Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός βγήκε από το Πρωθυπουργικό Μέγαρο του Μαξίμου μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Καμένο την Κυριακή το πρωί, έκανε μία τοποθέτηση. Βέβαια την επανέλαβα και εδώ, αλλά ήθελα να σταθώ σε αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Καταρχήν είχε 4-5 εγώ. Εγώ. Δεν μέτρησα, αλλά περίπου τόσα ήταν. Και δίπλα σε κάθε εγώ, ανέφερε ότι όλη αυτή η πορεία, εν πάση περιπτώσει, που ακολούθησε ο εγώ, ήταν μια πορεία τόλμης, θάρρους, ανδρείας, δεν το είπε έτσι, αλλά κυρίως γενναιότητας. Και ρίσκο, εγώ πήρα ρίσκο. Και μάλιστα τέλειωσε με το ότι εγώ δεν φοβάμαι το πολιτικό κόστος. Και είναι κανείς να αναρωτηθεί. Όταν, παραδείγματος χάρη, έχεις υπογράψει και εσύ μνημόνιο, όπως και οι προηγούμενοι. Όταν κρατάς ισχύ τους χιλιάδες νόμους των μνημονίων. Όταν έχεις μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα ορμητήριο μέσα στο ναρκοπαίδιο στρατιωτικών εκβιαστικών επιχειρήσεων και προετοιμασίες πιο γενικευμένων πολεμικών αναμετρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή κτλ. Αυτό δηλαδή είναι θέμα τόλμης. Τουλάχιστον εμείς ξέρουμε ότι οι κομμουνιστές, οι αριστεροί, οι προοδευτικοί, οι ριζοσπάστες, ακόμα και πολίτες με συντηρητικές κοινωνικές και πολιτικές αντιλήψεις, όταν μιλάνε για τόλμη, θάρρος, ανδρεία, ηρωισμό γυναικών, δεν είναι μόνο των ανδρών, το συνδέουν πάντα στο πεδίο της σύγκρουσης και της αναμέτρησης με ένα πάρα πολύ ισχυρό και επικίνδυνο αντίπαλο και μάλιστα καμιά φορά φτάνει σε σύγκρουση χωρίς να είσαι βέβαιος για το θετικό της αποτέλεσμα. Αν δεν δώσεις στη μάχη, δεν μπορείς να διαπιστώσεις και ποιος είναι ο συσχετισμός δυνάμεων. Κοιτάξτε να δείτε, για να κάνει αυτά που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και θα προσθέσω ο Πρωθυπουργός, όχι γιατί είναι σωστό να προσυποποιούνται, αλλά λόγω των πολλών εγώ, δεν χρειάζεται ούτε ηρωισμός, ούτε θάρρος, ούτε τίποτα. Χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες ιδιότητες, τις οποίες δεν θα τις αναλύσω, γιατί ομολογώ θα πάρω κοσμία διαγωγή στο Κοινοβούλιο. Αλλά ονόητο. Είπε το εξής πράγμα. Εγώ έχω το θάρρος να πάρω το πολιτικό κόστος. Πού απευθυνόταν αυτό? Αυτό απευθυνόταν στο λαό. Δεν νομίζω να εννοούσε ότι όταν, παραδείγματος χάρη, συμφωνεί με ό,τι του λέει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων και το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών. Καμιά κυβέρνηση δεν είχε το 100% των επιχειρηματιών μαζί της. Όταν συμφωνεί με αυτά, με τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσεις της κυρίας Μέρκελ ή των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχει πολιτικό κόστος απέναντί τους. Το πολιτικό κόστος υπάρχει όσον αφορά το λαό. Είτε με τη μορφή της αρέσκειας, είτε και ψήφου. Όταν λέει λοιπόν εγώ δεν φοβάμαι το πολιτικό κόστος, με το δάχτυλό του απευθύνεται στο λαό, σηκώνει το χέρι του απέναντι στο λαό. Εγώ δεν θα πω ότι τον απειλεί μόνο. Και αυτό. Άλλωστε το είδαμε με τα ΜΑΤ κτλ. Κτλ. Τις τελευταίες μέρες και όχι μόνο. Μέσα, ξέρετε τι του λέει, άκουσε να δεις. Ναι, κινδυνεύω να έχω πολιτικό κόστος. Και πολιτικό γενικά και εκλογικό. Αλλά εγώ έχω την ικανότητα να σε κοροϊδεύω, να σε τουμπάρω, να σου μοιράζω αυταπάτες, να σου βάζω τρομοκρατικά διλήμματα. Μπορώ, εν πάση περιπτώσει, να σε κουμαντάρω. Άρα το πολιτικό κόστος δεν θα είναι και τόσο μεγάλο. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν κάνω μετάφραση. Έτσι βγαίνει. Τι θα πει δεν φοβάται το πολιτικό κόστος? Όταν παίρνεις αντιλαϊκά μέτρα, καταρχήν η συνείδησή σου δεν ξέρω που πρέπει να πάει. Και τι λέει, είπε ο κύριος Σακαλώτος, έχουμε υπερμαξιλάρι 25 δις. Φυσικά το μεγαλύτερο μέρος θα πάει εκεί που πρέπει να πάει, εκεί που έχει συμφωνηθεί. Και έχει συμφωνηθεί και με τις επόμενες αναδιαρθρώσεις και με τις εποπτείες και με τη διαχείριση του βιώσιμου χρέους ως το 2060, αν και το 2060 οπωσδήποτε δεν θα είναι η κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Αλλά αυτό είναι ο ορίζοντας. Έχουμε και ένα μαξιλάρι να πετάμε ένα τυράκι.
Πόσα θέλεις εσύ, 1.500 ευρώ έχεις σε περιοχές, 2.000 ευρώ στις περιοχές που έχεις 6 μήνες χιόνι, πάρε 300 ευρώ. Θέλεις 70 ευρώ επίδομα ενοικίου, πάρε. Έτσι, τον ελληνικό λόγο διαπαιδαγωγήσουμε ένα μεγάλο μέρος, τους φτωχούς και τους φτωχότερους, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή να πατάνε τα κουτάκια, να επισημαίνουν τα τεκμήρια φτώχες για να περιμένουν το Α ή το Β επίδομα. Δηλαδή, τι είπε ο κύριος Αγαλώτος, εγώ έχω τώρα το πλεονέκτημα, όχι εγώ ως πρόσωπο, η κυβέρνηση, να έχω κάποια δις όπου αντί να πάρω μέσα σε 2 χρόνια τα σκληρότερα μέτρα, θα τα πάρω σε 4. Θα γίνει μια διάχυση, αφού βγήκαμε από την κρίση, θα γίνει μια διάχυση των αντιδραστικών μέτρων. Δεύτερο, λέει η κυβέρνηση, τώρα είχαμε κάνει ένα συμβιβασμό με την κεντροδεξιά των ΑΝΕΛ, κάναμε και έναν ιδεολογικό συμβιβασμό. Οι ιδεολογικοί συμβιβασμοί έχουν σχέση με την καθημερινότητα. Δεν έχουν σχέση με τη σφαίρα γενικά την πνευματική, αλλά μπάσχε. Περιπτώσει τώρα, πάμε για την κεντροαριστερά. Εγώ θα σας βάλω ένα ερώτημα, κύριε Σταθάκη. Εδώ είσαστε εσείς. Όταν κάνεις συνεργασία με ένα κόμμα εθνικιστικό, ακροδεξιό, με εξαιρετικά παροχημένες αντιδραστικές αντιλήψεις, με το μέτρο, αν θέλετε, και του 21ου αιώνα. Αυτό δεν σημαίνει ανοχή, αυτό δεν σημαίνει βοήθεια αντικειμενικά, πέρα από τις δικές σας θέσεις, στη διάδοση αυτών των απόψεων. Και δεν κρίνεται η ανοχή σε ακροδεξιές απόψεις από πώς είναι η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος, ακόμα και όταν δεν μπορεί να μην υπάρχει και πολιτικό μόρφωμα. Αυτό δεν το υπολογίσατε, αλλά το κάνετε για τον καλό του τόπου. Και τώρα, αφού εγκαλιστήκατε με τον Καμένο και τους μερικούς Καμένους, βέβαια τους έχετε με ανάλογες απόψεις μέσα στην κυβέρνηση, τώρα θα κάνουμε το αντιακροδεξιό μέτωπο στις ευρωεκλογές κτλ. Τώρα λέει πάμε για την κεντροαριστερά. Δεν θέλω τώρα να σταθώ, γιατί το κεντροδεξιά και κεντροαριστερά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα πολιτικό σλόγγαν, το οποίο έχει την εξής αντικειμενική βάση. Ότι δύο θέλετε πολιτικά ρεύματα, δύο πόλη, δύο κόμματα μεγάλα, έχουν ορισμένες επιμέρους διαφορές διαχείρισης, αλλά κινούνται στην ίδια στρατηγική. Ας αφήσουμε αυτό. Πάμε τώρα στην κεντροαριστερά. Απότομα τώρα είναι η κεντρο... Από αριστερά θα πάτε, δηλαδή, δεν ξέρω, με άλλους αριστερούς, με κεντρώους. Κοιτάξτε να δείτε. Θα μου πείτε, έχουμε πάψει να αισθανόμαστε έκπληξη με το τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά σε αυτήν την εκδήλωση που κάνετε στο Μέγαρο Μουσικής, όπου υπήρχαν πολλές μέρες και στην Αυγή και σε όλες τις εφημερίδες δημοσιεύματα, ανάμεσα στους ομιλητές και ενδεχομένως στους πρωταγωνιστές για αυτή τη νέα συγκόλληση ή το νέο μανδύα της κεντροαριστεράς, είναι ένας γνωστός καθηγητής πανεπιστημίου, ας μην πω το όνομά του. Και έχετε διαβάσει τα βιβλία του και είναι και καθηγητής πανεπιστημίου. Κοιτάξτε να δείτε, αν ήταν ένας απλός πολίτης δεν με πείραζε. Τα βιβλία του τα έχετε διαβάσει και δεν λέω βεβαίως ούτε να καούν τα βιβλία, ούτε να δικαστεί, ούτε να μπει στο πύρτο εξώτερων. Αλλά δεν το φέρνω στο Μέγαρο Μουσικής αυτόν που έχει γράψει στα βιβλία του ότι δεν ήταν απαραίτητο να γίνει το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, γιατί ήταν μεγάλες οι ελληνικές απώλειες εξαιτίας της δράσης του ΕΛΑΣ που οδήγησαν σε γερμανικά αντίπεινα. Ότι η ανατίναξη του Γοργοποτάμου και γενικά η γερμανική ήταν ασήμαντη. Ότι οι γερμανικές απώλειες, μη φωνάζετε τον καθηγητή σας, μην το φωνάζετε, ήταν ομιλητή στο Μέγαρο, εκεί δεν ξέρω ποια αίθουσα ήταν. Οι ελληνικές απώλειες εξαιτίας της δράσης του ΕΛΑΣ οδήγησαν σε γερμανικά αντίπανα. Οι Γερμανοί δεν υποχώρησαν λόγω της ελληνικής αντίστασης, αλλά γιατί θα αποκόπτονταν από την προέλαση των Σοβιετικών. Αυτά που λέγονται για το ρόλο της εθνικής αντίστασης συνιστούν αγιογραφία της ιστορίας. Έχει κυκλοφορήσει βιβλίο και εμείς πριν 2 χρόνια εκδώσαμε απάντηση σε αυτό το βιβλίο. Δεν τα λέμε τώρα.
Και μάλιστα ότι το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ δεν απέκτησαν νομιμοποίηση στο σύνολο του πληθυσμού. Οι σχέσεις ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήταν σχέσεις έντασης με το λαό, ελέγχου και βίας. Βεβαίως ταυτόχρονα, λέει, προκαλούσαν θαυμασμό σε νεότερες ηλικίες και πιο πολύ στις πόλεις. Γενικά, λέει, έπαιξε ρόλο σε ποια περιοχή ήταν ο ΕΛΑΣ. Αν ζούσες εκεί που ήταν ο ΕΛΑΣ, μπορούσες να γίνεις ΕΛΑΣΥΤΕΣ. Αν ζούσες σε άλλη πλευρά, μπορούσες να γίνεις οπαδός και μέλος των Ταγμάτων Ασφαλείας. Και ολοκληρώνει με ένα κεφάλαιο, υποκεφάλαιο που έχει το εξής ερώτημα. Τι ήταν ο δοσυλλογισμός και ποιοι ήταν οι δοσύλλογοι? Ο δοσυλλογισμός δεν ήταν άσχετος, λέει, με τη δράση της αριστεράς. Θέτουν το ερώτημα, ήταν ιδεολόγοι ή τυχοδιώχτες? Και να λέει, και δεν λέει μόνο αυτά, λέει και άλλα. Και τέλος, στην τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, αλλά ακριβώς δεν θυμάμαι την επανέλαβε τώρα στην εισήγηση, λέει, επιδιώκουμε η Ελλάδα να γίνει ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Και εγώ σας ρωτάω, αν βγει ο Ράμα και πει επιδιώκουμε η Αλβανία ή η μεγάλη Αλβανία που θέλουν να κάνουν με την αλλαγή των συνόρων, θέλει να γίνει ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Αν βγει ο Βούτσης και πει ηγετική δύναμη η Σερβία στα Βαλκάνια και βγει, ξέχασα τώρα τον Βούλγαρο, και πει τα ίδια. Αυτή είναι η αριστερή έκφραση παλιότερα. Η αριστερή προοδευτική έλεγαν αμοιβαία υποφελής συνεργασίες στην ισοτιμία των λαών κτλ. Κτλ. Τι θα πει η ηγετική δύναμη? Να γίνουμε δηλαδή η Γερμανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνουμε η Γερμανία των Βαλκανίων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενός μεγάλου μέρους της γης και όχι πια τώρα παγκόσμια, να γίνουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δηλαδή να είμαστε το στρατιωτικό, το πολιτικό, το οικονομικό χερούλι με ντεσές, μας είπε ο Πάγετ, στα Βαλκάνια, για να γίνουμε ηγετική δύναμη. Και τέλος, σας θυμίζω το εξής. Αυτή η πολυδιάστατη πολιτική συνεργασία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, έχετε βάλει και την Ιορδανία. Το δεν είναι Νετανιάχου, το παίρνει αγκαλιά ο Πρωθυπουργός και το φέρνει μέχρι και τα Βαλκάνια. Στις συναντήσεις των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Και ο Νετανιάχου τώρα. Θα μου πει το Νετανιάχου παίρνει, το Ισραήλ παίρνει από το. Παίρνει πια μέρος και στο ποδόσφαιρο και στη Eurovision, παντού. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Τι ενδιαφέρει όμως? Δεν έχω κρατήσει αυτή τη στιγμή τις ημερομηνίες. Λίγη μια εβδομάδα μετά τη συνάντηση Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου, Αιγύπτου, αυτή η μεγάλη συμμαχία, λίγες μέρες μετά, ο Νετανιάχου, που βγήκαν αγκαλιά έτσι κρατώντας, ανακοίνωσε την πρωτεύουσα του Ισραήλ είναι το Τελαβίβ. Την άλλη στιγμή έκανε επιδρομή στην Παλαιστίνη. Κοιτάξτε να δείτε. Όχι. Ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, ούτε στα Βαλκάνια, ούτε σε όλο τον κόσμο, δεν τον θέλουμε. Αυτό δείχνει ότι ο εθνικισμός και ο κοσμοπολιτισμός είναι. Δεν έχουν και κόκκινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους. Εμείς αυτό που θέλουμε, την Ελλάδα, παράγοντα πάλις και κατά του εθνικισμού, κατά του υπεριαλισμού, κατά του διέρη και βασίλευε, κατά όλων εκείνων που τσακώνονται, γιατί αν θα έχουμε το βόρειο αγωγό ή το νότιο αγωγό κτλ. Ακούτε να δείτε, εσείς τι λέτε, τελειώνω, τι λέτε στον ελληνικό λαό? Θέλεις να μείνει η ΕΑΒ? Η ΕΑΒ δεν έχει κανέναν άλλο ρόλο παρά να επισκευάζει, δεν ξέρω, να βάφει, δεν ξέρω τι θα κάνει μαζί με κι άλλους βέβαια ιδιώτες, φίλους ή μη, δεν έχει σημασία, να επισκευάζει τα αεροπλάνα των Αμερικανών, τα οποία μπορούν να κάνουν βομβαρδισμό από εδώ και από εκεί, είτε στο Ιράν, είτε στη Συρία, είτε στη Λιβύη κτλ. Θέλετε δουλειά? Πρέπει να ενισχυθεί, να διευρυνθεί η Σούδα. Πρέπει να έρθουν πυρηνικά. Γιατί, αν θέλετε, έτσι είναι η στρατιωτική επιθετική βιομηχανία, δεν μιλάμε για την αμυντική, ναι, δημιουργεί θέσεις εργασίας και η προετοιμασία του πολέμου ακόμα περισσότερες. Υπάρχουν χώρες που νίκησαν την ανεργία μέσω της προετοιμασίας συμμετοχής σε παγκόσμιο πόλεμο. Επομένως, αυτή η δίκαιη ανάπτυξη έχει και φθηνή εργατική δύναμη και πολύ μπαρούτι.